εργαζόμενοι στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου και σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας μας, δεν ανεχόμαστε για άλλη μια φορά να δουλεύουμε κάτω από αυτές τις συνθήκες, χωρίς να μπορεί να εξασφαλιστεί κανονική καλοκαιρινή άδεια. Ήδη στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου οφείλονται πάνω από 15.000 μέρες ρεπό και άδεια στο προσωπικό, που αυτό πρακτικά σημαίνει ότι σήμερα, λόγω και της υποστελέχωσης που υπάρχει, δεν μπορούμε να πάρουμε τουλάχιστον 15 μέρες άδεια το καλοκαίρι. Για άλλη μια χρονιά βρισκόμαστε αντιμέτωποι με την υποστελέχωση, που έχει οδηγήσει και σε ανθρώπους που δεν μπορούν να τα απεξέλθουν για λόγους εντατικοποίησης και υπερκόπωσης, και βεβαίως δεν ανεχόμαστε για άλλη μια χρονιά, εξαιτίας των περικοπών που έχουν γίνει στους μισθούς μας, να μην μπορούμε να κάνουμε καλοκαιρινές διακοπές. Απαιτούμε να εξασφαλιστεί με ευθύνη της πολιτείας η χορήγηση τουλάχιστον 15 μερών κανονικής άδειας, να επανέλθει ο 13ος, 14ος μισθός και ταυτόχρονα με νομοθετική ρύθμιση άμεσα να μονιμοποιηθούν όλοι οι συμβασιούχοι. Να θυμίσω μόνο ότι ήδη ακόμα από το 2020 δεν έχουν γίνει τα τελικά αποτελέσματα της 7 κάπα προκήρυξης. Δεν έχει προκηρυχθεί καν αυτό που η κυβέρνηση είχε πει, οι 1.000 θέσεις νοσηλευτικού προσωπικού για τις μονάδες εντατικής θεραπείας, και δεν έχει προκηρυχθεί ακόμα καμία θέση από το λοιπό προσωπικό. Όλα αυτά συνθέτουν μια κατάσταση στα νοσοκομεία εκρηκτική, που έχει οδηγεί στις μειώσεις χειρουργικών κρεβατιών στα νοσοκομεία της Κρήτης, για να δοθεί ένα μέρος των αδειών, όπως συμβαίνει και στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου και στο Μενιζέλιο. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι χιλιάδες χειρουργία για άλλη φορά θα καθυστερήσουν να γίνουν, εξαιτίας αυτής της έλλειψης προσωπικού που οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια ένα μεγάλο μέρος του κόσμου να κατευθύνεται ή στον ιδιωτικό τομέα ή να πηγαίνει σε άλλα νοσοκομεία για να μπορέσει να βρει την υγεία του.